γίνεται με τα πιστοποιητικά, βέβαια, κύριε Υπουργέ. Θα ισχύουν τα πιστοποιητικά, δεν θα ισχύουν τα πιστοποιητικά. Πόση διάρκεια θα έχουν. Πόσο θα διαρκούν τελικά. Εμβολιασμού εννοούμε, έτσι. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, για τους άνω των 60 έχει πάρθει μια απόφαση ότι από το επτάμηνο που δεν θα έχουν κάνει την αναμνηστική δόση θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι. Ήδη είχαμε προαναγγείλει ότι αυτό θα επεκταθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, για τους ενηλίκους μιλάμε πάντα, όχι για τους ανηλίκους. Και περιμέναμε βάσει της επιχειρησιακής δυνατότητας να δούμε και το κλείδωμα της ημερομηνίας. Και από 1η Φεβρουαρίου, όποιος δεν έχει κάνει την αναμνηστική δόση και έχει κλείσει το εφτάμηνο, θα λογίζεται ως ανεμβολίαστος. Δηλαδή, το πιστοποιητικό θα ισχύει μεν, γιατί είναι ευρωπαϊκό πιστοποιητικό που ισχύει 9 μήνες, αλλά δεν θα μπορεί να έχει τα προνόμια και τα πλεονεκτήματα ως προς την πρόσβαση στους κλειστούς χώρους και στις άλλες δραστηριότητες που είναι αμιγώς για εμβολιασμένους. Άρα, για να το πούμε απλά, όσοι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό με 2 μήνες, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση στους 7 μήνες από τότε που κλείσανε, που είχαν κάνει τη δεύτερη δόση. Ως καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Δευτέρου. Πολύ ωραία, έχουμε δει με τον Γενικό Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, τον κύριο Θεμιστοκλέους, ότι υπάρχουν επαρκέστατα ραντεβού προκειμένου το σύνολο των δικαιούχων που κλείνει το 7μηνο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, από αύριο, αν ξεκινήσει, να μπορεί να βρει ραντεβού για να κάνει την αναμνηστική. Πόσο κόσμο είναι, κύριε Υπουργέ, αυτό. Αυτό ο κόσμο ήταν. Προσέξτε, μιλάμε πάντα για τον κόσμο που δικαιούται και δεν έχει κάνει την αναμνηστική δόση. Με επιφύλαξη ως προς τον ακριβή αριθμό είναι γύρω στους 500.000 κόσμο. Ναι, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού και το έχουμε και στο wallet μας, στο κινητό μας. Ναι. Αυτό, δεν κάνω λάθος, διαρκεί 9 μήνες. Θα μπορεί κάποιος με αυτό να μπαίνει στα καταστήματα, να κάνει ταξίδια και να είναι εν μέρη δηλαδή ακυρωμένο? Όχι. Η διάρκεια του πιστοποιητικού, η διάρκεια του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, επειδή είναι ευρωπαϊκό, δεν επηρεάζεται. Είναι 9 μήνο. Αυτό όμως που αλλάζουμε εμείς. Μισό λεπτό. Αυτό όμως που αλλάζουμε εμείς είναι ότι στους 7 μήνες χάνει τα δικαιώματα ως προς την πρόσβαση στους χώρους. Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό είναι μόνο για τα ταξίδια. Μάλιστα. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν μπορούμε να δείχνουμε το ευρωπαϊκό για τη χρήση στη χώρα. Όχι. Μόνο το ελληνικό. Είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Δηλαδή θα έχεις το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, θα μπορείς να ταξιδεύεις. Αυτό είναι ευρωπαϊκή απόφαση που είναι για τους 9 μήνες. Αλλά ως Ελλάδα επιλέγουμε αυτό το οποίο έγινε για τους άνω των 60 από το Δεκέμβριο, ότι αν δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, δεν θα έχουν τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμένου, θα επεκταθεί σε όλους τους ενηλίκους. Σκέψεις για επέκταση του επταμήνου σε άλλες ηλικίες, κύριε Υπουργέ? Μα το επτάμηνο σας λέω επεκτείνεται σε όλες τις ηλικίες. Άρα, να ανακεφαλαιώσουμε. Για τους ανηλίκους δεν υπάρχει ακόμα αναμνηστική δόση στους ανηλίκους. Δεν έχει εγκριθεί. Άρα, αυτό ισχύει για όλους από 18 και άνω. Κύριε Υπουργέ, να συμπληρώσουμε κάτι. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας και χρόνια πολλά, κύριε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά ελπίζω να έχουμε. Θέλω να πω κάτι σε αυτό που λέμε. Η τρίτη δόση, εκτός από τα πιστοποιητικά, που είναι σε δεύτερη φάση, προτεραιότητα έχει για το εξής λόγο επιστημονικά. Ότι η τρίτη δόση είναι αυτή η οποία καλύπτει βάσει των επιστημονικών δεδομένων και την όμικρον σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να τρέξει να κάνει την τρίτη δόση, που είναι πολύ σημαντική. Σωστό. Μάλιστα. Να δούμε, είναι ακριβώς όπως το λέτε και αυτό βάρινε και στην απόφαση της κυβέρνησης, διότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα, επειδή η όμικρον, η κυρία Παγών τα βρίσκεται. Είναι πολύ μεταδοτική. Είναι πολύ μεταδοτική. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μεταδοτική και επειδή ο χρόνος της μετάδοσής της και της κλιμάκωσης και ελπίζουμε και της αποκλιμάκωσης θα είναι αρκετά γρήγορος, αυτό που προέχει είναι η αναμνηστική δόση στον πληθυσμό που τον δικαιούται, γιατί αυτός ο πληθυσμός θα προστατευτεί. Αυτή τη στιγμή η αναμνηστική δόση είναι πιο σημαντική από κάποιον που θα πάει τώρα να κάνει την πρώτη δόση. Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Η πρώτη δόση είναι πάντοτε σημαντική, αλλά η πρώτη και η δεύτερη δόση θέλει συγκεκριμένα. Ειδικά, κύριε Υπουργέ, αυτή που έχετε δώσει. Ενώ η αναμνηστική είναι άμεσα. Επέκταση υποχρεωτικότητας, Υπουργέ, σε ηλικίες. Άνω των 50 και περιοριστικά μέτρα νέα για ανεμβολία στους. Να το βάλουμε μαζί τα ερωτήματα. Τα δύο αυτά, Υπουργέ. Ωραία, ωραία. Το πρώτο που έχει να κάνει με τις ηλικιακές ομάδες, πάντοτε το έχουμε πει ότι υπάρχει στο τραπέζι σκέψη αν θα υπάρξει υποχρεωτικότητα που θα έχει χαρακτηριστικά
όχι κατηγοριών, αλλά ηλικιακής ομάδας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο αποφασίστηκε ακριβώς λόγω της ταχύτητας της όμικρον έχει να κάνει με το 7μηνο. Κάποια στιγμή θα εξεταστεί και η περαιτέρω υποχρεωτικότητα ηλικιακά, αλλά δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Άρα, τώρα που μιλάμε αυτή τώρα, γιατί αυτό είναι είδηση. Δεν εξετάζεται τώρα η επέκταση. Δεν εξετάζεται. Εγώ σας λέω να ανακοινώνε, να έχουμε κάτι για να ανακοινώσουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που ανακοινώνεται και μάλιστα θα αποτυπωθεί και σε κανονιστική πράξη, θα είναι στην υπουργική απόφαση που θα αφορά τα μέτρα, έχει να κάνει με το 7μηνο. Εάν πάμε σε περαιτέρω υποχρεωτικότητα, είναι κάτι που θα εξεταστεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασιστεί για παραπάνω περιορισμού στου ανεμβολίαστου. Κύριε Υπουργέ, όπως λέτε, έχουν υπάρξει και εισηγήσεις να μην υπάρχει δυνατότητα τότε πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους εσκέλος εστίασης στους ανεμβολιαστούς. Είναι ο μόνος χώρος αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα μαζί με τους χώρους της πρώτης ανάγκης που έχουν πρόσβαση. Θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο δεν προσδίδει κάτι παραπάνω προς την προστασία. Εμείς δεν είμαστε δογματικοί, τιμωρητικοί απέναντι στους ανεμβολιαστούς. Είμαστε εκεί πέρα που υπάρχει ανάγκη για την προστασία της δικής τους υγείας και της δημόσιας υγείας. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ, με την ατζέντα 1-1, γιατί είναι δύσκολα τα θέματα. Είναι πολλά, να δούμε τις ελλείψεις φαρμάκων, τα νοσοκομεία κτλ. Υπάρχει θέμα. Υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων, κύριε Υπουργέ. Self-test είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Για τα σχολεία. Για τα που σχολεία. Είναι άμεση ανάγκη. Είδαμε κάποιες ανακοινώσεις που κάνατε, αλλά προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν προμηθευτεί. Και με γενικότερα φάρμακα. Είχαμε ελλείψεις σε φάρμακα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, όχι, πρώτα απ' όλα να τα δούμε. Ελλείψεις φαρμάκων. Ως φαρμάκων δεν υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων. Το αν υπήρξαν στις γιορτές, όπως πληροφορήθηκε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο κομμάτι της τροφοδοσίας για τις φαρμακοποθήκες, δεν σχετίζεται με λήψη φαρμάκων. Άρα, φάρμακα η χώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πάμε τώρα στα self-test. Στα self-test διαθέθηκαν κοντά στα 7 εκατομμύρια self-test από την Τετάρτη που άνοιξε η πλατφόρμα μέχρι χθες. Αφορά το 87,5% των δικαιούχων. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχουν πάρει ποτέ γονείς από τότε που εφαρμόστηκε το μέτρο των self-test. Επειδή όμως υπάρχει περίπτωση και κάποιοι γονείς να μην προμηθεύτηκαν, ήδη όπως έχει ανακοινωθεί και από χθες, οι σχολικές μονάδες που έχουν self-test στους γονείς, στα παιδιά τα οποία για κάποιον λόγο δεν μπόρεσαν να τα προμηθευτούν, αύριο θα μπορέσουν να τους κάνουν self-test και όσες σχολικές μονάδες έχουν έλλειψη θα απευθυνθούν στις διοικήσεις. Μάλιστα. Άρα πήρε το 87% του πληθυσμού, υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία με τους φαρμακοποιούς μέσα σε 4 μέρες. Όσοι ζήτησαν πήραν, όπου υπήρξαν τις λειτουργίες που δεν αφορούσαν. Άρα, Υπουργέ, η πλατφόρμα δεν θα ξανανοίξει για όσους δεν πρόλαβαν στα φαρμακεία. Η πλατφόρμα ούτως ή άλλως θα ανοίξει για τις επόμενες προμήθειες. Αλλά για αυτούς που δεν πρόλαβαν, ποιο είναι η δυσκολία, ποια είναι η δυσκολία, είναι στην πραγματικότητα για αύριο, για την πρώτη μέρα που πάνε. Και μάλιστα, γιατί οι δικαιούχοι θα το συζητήσουμε να δούμε αν υπάρχουν για να μπορέσουν να προμηθευτούν αυτό που δικαιούνται. Αλλά ειδικά για αύριο, που θα πρέπει τα παιδιά να πάνε στα σχολεία με το self-test, θεωρούμε ότι έχει καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλησαν, το πήραν. Όπου υπάρχουν περιπτώσεις, θα καλυφθεί με τον τρόπο που σας λέω. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι δεν θα δημιουργηθεί ένα λαλούμ αύριο το πρωί στα σχολεία με τα παιδιά να κάνουν self-test ουσιαστικά στις σχολικές μονάδες απ' έξω, κύριε Υπουργέ? Κύριε Σταθώ, επανέλαβα όμως ότι το 90% ήδη το έχει προμηθευτεί με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και είναι το μεγαλύτερο νούμερο. Δηλαδή, υπήρξαν και περιπτώσεις που δεν προμηθεύονταν κόσμος. Είτε αν θέλετε, γιατί είχε ο ίδιος επάρκεια και δεν ήθελε να πάει τα τεστ, είτε επειδή υπάρχουν δυστυχώς και αυτές οι λίγες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν, είναι υπαρκτές γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά, είτε ενδεχομένως κάποια παιδάκια αυτή τη στιγμή μπορεί να νοσούν και να μην πήραν τα τεστ για να τα κάνουν. Άρα, θεωρούμε ότι βάση της ποσότητας οποίας δόθηκε, που είναι η μεγαλύτερη που έχει δοθεί ποτέ, ενώ σε ποσοστό, δηλαδή δεν εμφανιζόταν ποτέ παραπάνω ο κόσμος να πάρει, οι περιπτώσεις που θα υπάρξουν τις λειτουργίες θα είναι λίγες και δεν θα δημιουργήσουν. Πάμε λίγο στα νοσοκομεία, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, για την πίεση και τους ασθενείς συναδέλφους σας. Γνωρίζει ο Υπουργός ότι ήδη υπάρχει αύξηση 45% στις απλές κλίνες COVID. Το ξεκαθαρίζω για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Οι μονάδες έχουν μόνο δέλτα. Διαχειρίζονται οι ΜΕΘ τα περιστατικά ΔΕΛΤΑ, τα οποία είναι δύσκολα και γνωρίζουμε όλοι, και το πρόβλημα είναι στις απλές κλίνες COVID. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα σας πω το εξής ως πρόεδρος ΕΙΝΑΠ. Κλείνετε νοσοκομείο Σεισμανόγλιο και το κάνετε νοσοκομείο COVID.
Έχω να σας πω το εξής. Δεν είναι δυνατόν ένα νοσοκομείο να γίνει ολόκληρο COVID όταν υπάρχουν τόσες ειδικότητες, χειρουργικές, καρδιολογικές κλπ. Όλος αυτός ο κόσμος. Πήγατε μεν την ουρολογική κλινική στο Αττικό, αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορούν, οι ειδικευόμενοι όλοι αυτοί, να ασχολούνται με COVID όταν έχουν άλλες ειδικότητες. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει και να προχωρήσει. Ειλικρινά σας μιλάω και είναι οι απόψεις των γιατρών. Όχι μόνο όλων, αυτό αλλά και του ιδίου νοσοκομείου. Αυτό αφορά και το παιδόν που γίνεται εμβολιαστικό, κύριε Παγώνη. Βάλτε τα μαζί στα παιδιά. Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά μιλάω, έπρεπε να γίνει το μισό οι παθολογικές με τις πνευμονολογικές και το υπόλοιπο νοσοκομείο να λειτουργήσει τα χειρουργικά, τα υπόλοιπα τμήματα κανονικότατα. Αυτό όσον αφορά το Σημανόγλιο και όσον αφορά τον παιδόν. Φυσικά και θέλουμε ένα μεγάλο κέντρο για να εμβολιάσουμε τα παιδιά. Δεν το συζητάει κανένας. Μπορούσαμε όμως να κάνουμε ένα δεύτερο Προμηθέα, ούτως ώστε να πάνε εκεί οι ιδιώτες ιατροί, παιδίατροι που θα βοηθήσουν πάρα πολύ και να αφήσουμε το παιδόν που καλύπτει Χαλκίδα και όλη τη στερεά Ελλάδα να λειτουργήσει κανονικά. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ακριβώς επειδή αυξήθηκαν στην Ομίκρον, πιέζει πάρα πολύ τις απλές κλίνες. Βέβαια, να πούμε ότι στις νοσηλίες που μπαίνουν, και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει στο Υπουργείο, το 50% είναι Ομίκρον και το 50% είναι Δέλτα. Προσέχτε, ενώ στην κοινότητα η Ομίκρον επικρατεί, είναι άνω του 80% αυτή τη στιγμή, ως προς τις νοσηλίες, τα στοιχεία που παίρνουμε είναι μοιρασμένα. Δηλαδή, το 15-20% Δέλτα στην κοινότητα βγάζει 50-55% νοσηλίες. Τι γίνεται τώρα στην πίεση την οποία έχουμε? Έχουν αποφασιστεί τρία πράγματα που γίνονται παράλληλα. Το πρώτο που ξεκινά από τη Δευτέρα είναι ότι όλες οι ιδιωτικές κλινικές που έχουν αντίστοιχα τμήματα δίνουν από 10-15% των μονάδων τους για διαχείριση COVID περιστατικών. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε 300-400 κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα. Αναπτύσσονται άλλες 170 κλίνες στο ΕΣΥ. Το Σισμανόγλου επιχειρησιακά επιλέγεται και γίνεται νοσοκομείο COVID. Έχουμε πίεση στις απλές κλίνες και την εφημερία του Σισμανογλίου θα την κάνει το ογκολογικό των Αγίων Αναργύρων και το Νίμιτς, το στρατιωτικό, το οποίο μπαίνει και παίρνει τις εφημερίες από αύριο του Σισμανογλίου. Είναι πολύ μακριά το ογκολογικό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παγώνη, αυτό είναι για ένα μήνα που θα έχουμε την πίεση. Εξυπηρετούνται εφημερίες του Σισμανογλίου και από το ογκολογικό και από το Νίμιτς και αναφορικώς με το παιδιατρικό, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Πάλι τα εμβόλια για τα παιδάκια 5-11, είναι και ο γιος μου σε αυτή την ηλικία και εμβολιάστηκε στα 5-11, είναι στην πραγματικότητα εμβολιασμοί που θα ολοκληρωθούν σε 4 εβδομάδες από τώρα. Άρα τόσο να κλείσει το 5-11, αυτό λέει ο Υπουργός, ότι είναι μερωδιάστατο, είναι μερωδιάστατο, κύριε Πλεύρη. Μισό λεπτό, δεν κλείνει το παιδιατρικό της 5-11. Είναι fake news ότι κλείνει. Δεν κλείνει. Παραμένει, έχει ανακοίνωση ο κύριος Κουρλέτς ότι κλείνει. Μα να σας πω ότι θα με αφήσετε, σας παρακαλώ. Απαντήστε, παρακαλώ. Βγαίνει από τις εφημερίες. Δεν κλείνει. Τα κρεβάτια του είναι κανονικά. Εξυπηρετεί, νοσηλεύει κόσμο. Είναι την ημέρα που θα έκανε εφημερία το παιδόν Πεντέλης, αντί να τον κάνει το παιδόν Πεντέλης, θα την κάνουν τα άλλα παιδιατρικά. Αλλά οι κλίνες δεν μειώνονται από την εφημερία απλά. Θα πιεστούν, Υπουργέ, τα δύο, Αγία Σοφία και Αγλαία, Κυριάκο, θα πιεστούν πάρα πολύ. Αυτό δεν γίνεται, θα πιεστούν, κύριε Παγώνη. Άρα, οι κλίνες παραμένουν. Από την εφημερία βγαίνει. Δεν έχουμε αναστολή λειτουργίας. Ξεκάθαρα για το παιδί. Λειτουργίας δεν υπάρχει. Βγαίνει από την εφημερία. Μάλιστα. Για 4 εβδομάδες. Είστε ξεκάθαρος. Για 3-4 εβδομάδες. Θα υπάρξει καμία πρόσληψη γιατρών, προκήρυξη υγειονομικών? Η μισή είναι σε αναστολή, οι άλλοι νοσούνε με όμικρον. Τι θα γίνει, θα ενισχυθεί και διαφορετικά το σύστημα υγείας? Και να συμπληρώσουμε σε αυτό ότι 31 Μαρτίου ενδεχομένως έχετε πει λίγη αναστολή και φεύγουν οι υγειονομικοί. Θα υπάρχουν απολύσεις. Τι γίνεται τότε? Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ενίσχυση υπάρχει συνεχώς και βγαίνουν προκηρύξεις και θα βγουν τώρα να υπάρξουν και πουκουρικοί. Το πρόβλημα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές κατά βάση, σε συγκεκριμένες κατηγορίες γιατρών, είναι ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Δεν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες στην ανάγκη τις οποίες θέλουμε. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Σε αυτά που υπάρχουν όμως, πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι κρίσεις
Και σας το έχουμε πει. Καθυστερούν πολύ η γραφειοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Δίνουμε, έχει δίκιο, κύριε Παγώνη, αλλά ωστόσο δίνουμε αμέσως τη δυνατότητα να προσληφθεί άλλος με τρίμηνο και να ολοκληρωθεί η κρίση του και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Θα βγουν και οι προκηρύξεις για τις μόνιμες θέσεις, αλλά το ότι κάποιος είναι επικουρικός δεν σημαίνει ότι δεν προσφέρει πότε στο σύστημα. Πότε είναι οι προκηρύξεις για τις μόνιμες θέσεις, πότε τις αναμένουμε? Συνεχώς βγαίνουν προκηρύξεις. Τώρα θα βγουν 4.000 για νοσηλευτές, 910 για λοιπό προσωπικό. Αυτές είναι άμεσες προκηρύξεις που βγαίνουν τώρα. Και αντίστοιχα έχουμε περίπου, υπολογίζουμε 700 θέσεις θα είναι, δεν έχει κλείσει για γιατρούς. Κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε με τις 31 Μαρτίου. Ναι. Για να, αυτό για να ολοκληρώσουμε. Θα απολυθεί κόσμος, κύριε Υπουργέ? Που είναι σε αναστολή τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος σε αναστολή που δεν έχει εμβολιαστεί. Έχουμε δώσει περιθώριο μέχρι 31 Μαρτίου, μένουν σε αναστολή. Πώς είναι? Ξέρετε τι γίνεται, από τις 6.500 που υπάρχουν, γύρω στους 1.500 έχει μειωθεί, όχι όμως τόσο, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, όχι τόσο λόγω του ότι εμβολιάστηκε, όσοι εμβολιάστηκαν ήταν στην αρχή, αλλά γιατί υπάρχει κόσμος που νοσεί και όταν νοσεί μετά, παίρνοντας το πιστοποιητικό νόσωσης, επανέρχεται. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Ρογκάκο, στην ερώτησή σας, και το εξετάζουμε σοβαρά αυτό το θέμα, ότι ο εμβολιασμός για τον COVID να είναι υποχρεωτικό πλέον για να παρέχει την υπηρεσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι κάτι που έχει αποφασιστεί. Πολύ σημαντικό αυτό. Για την πρόσληψη. Για την πρόσληψη, βέβαια. Όχι απλώς για την πρόσληψη, και για την παραμονή. Και για την παραμονή. Εάν δεν έχουν, κύριε Υπουργέ, θα δούμε να αποχωρούν από το Εθνικό Σύστημα. Εάν κλειδώσει αυτό που σας λέω και αποφασιστεί, προφανώς όποιος δεν εμβολιάζεται, δεν θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα, νομίζω είναι σαφές. Είναι στη σαφέστατο. Σαφέστατο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Έχει κλείσει. Ανοιχτό. Αν όμως το αποφασίσουμε, είναι βέβαιο ότι όποιος δεν θα εμβολιάζεται, μάλιστα, δεν θα παραμείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, λοιπόν, να απολυθούν όσοι δεν εμβολιαστούν και να μην προσληφθούν. Να καταγγελθεί η σύμβασή του για την ακρίβεια και δεν θα πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Κύριε Υπουργέ,